Κύριε Λαμπρούλη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παρδούνια, καλημέρα και στους ακροατές. Τι κάνετε? Θέλω να ξεκινήσω λίγο με τα ελληνοτουρκικά και τις προκλήσεις των Τούρκων το τελευταίο διάστημα και να σας ρωτήσω πόσο πολύ ανησυχείτε εσείς, καθώς βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ το παίζει, κρατάει στις αποστάσεις, η Ρωσία στηρίζει τους Τούρκους, οι Ιταλοί περίπου εμέσως πλήν σαφώς το ίδιο, οι Βρετανοί υπογείως στηρίζουν την Τουρκία. Και εμείς τελικά φαίνεται που εκτός από τις τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη και τις ανακοινώσεις στήριξης δεν έχουμε τίποτα άλλο σε αυτή την αντιπαράθεση. Ναι, με βάση το ερώτημά σας, αυτό που αποδεικνύεται και θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη του ο λαός είναι ότι οι περίφημες δηλώσεις, αν θέλετε να συνδυάσω και με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά περί ισχυρών συμμάχων ή συμμαχιών, ότι είναι, όλα αυτά είναι εκτός πραγματικότητας. Αφού δεν απαντούν το πώς έφτασε η κατάσταση, αυτά που αναφέρεται με την Τουρκία εν προκειμένου και όχι μόνο σε αυτό το σημείο, τροφοδοτώντας δηλαδή, τροφοδοτούμενη μάλλον η τουρκική επιθετικότητα. Η ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση σφυρίζουν αδιάφορα. Μπροστά στα τουρκικά, για παράδειγμα, γεωτρύπανα στην ΑΟΣ, στην Κυπριακή ΑΟΣ, και με ευθύνη τους φυσικά διατηρείται η κατοχή στην Κύπρο. Και αν κάτι αποδεικνύεται, και αυτό λέμε απευθυνόμενοι και στο λαό, όχι μόνο τώρα, που εντείνονται, αν θέλετε, οι προκλήσεις της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας, είναι ο λαός μας να απορρίψει το ψεύτικο δίλημα περί συμβιβασμού, συνεκμετάλλευσης ή πολέμου. Και βεβαίως εμείς τον καλούμε να στρατευτεί, να συστρατευτεί μάλλον με το ΚΚΕ που βάζει μπροστά τις λαϊκές ανάγκες. Και η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ για την πάλη κατά των υπεραλιστικών πολέμων και των ενοικιών του, που τους γεννούν, θα πρέπει να γίνει υπόθεση του λαού. Για με κατεύθυνση το ξύλωμα των βάσεων, των υπεραλιστικών βάσεων, την αποδέσμευση από τους υπεραλιστικούς οργανισμούς. Γιατί ακριβώς αυτός ο σφιχτός εναγκαλισμός της χώρας μας με τις εμπειριαλιστικές επιδιώξεις ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών είναι που πυροδοτεί ή θα πυροδοτήσει ενδεχομένως δυσμενείς εξελίξεις και για το λαό μας όπως και για τους άλλους λαούς της περιοχής. Μάλιστα. Και δείτε τώρα για παράδειγμα το μνημόνιο κατανόησης, αυτό που τελευταίο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Εμείς το χαρακτηρίσαμε και το χαρακτηρίζουμε ως ένα επικίνδυνο παράλληλα βήμα μπροστά σε όλα τα άλλα βήματα που γίνονται στην κατεύθυνση των ανταγωνισμών των αστικών τάξεων, της αστικής τάξης της Τουρκίας με τις αστικές τάξεις της Ελλάδας και των άλλων κρατών στην περιοχή. Με στόχο τι? Τον έλεγχο ή αν θέλετε την συνεκμετάλλευση ή την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, υδρογοναθράκων και πετρελαίου κατ' επέκταση στην περιοχή. Και βεβαίως η συγκέντρωση, αν θέλετε, η αυξημένη αντιπαράθεση και οι αυξημένοι ανταγωνισμοί στην περιοχή με την παρουσία ισχυρών κρατών υπεραλιστικών προκειμένου να εκμεταλλευτούν, να πάρουν μερίδιο, αν θέλετε, από τα πλούσια κοιτάσματα της περιοχής, μόνο κινδύνωσε και μόνο και για το λαό μας όπως για τους γειτονικούς λαούς. Κύριε Αντιπρόεδρε, στην Βουλή είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Εγώ από ό,τι βλέπω, εσείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τον χαρακτηρίζετε προϋπολογισμό καρμανιόλα. Βέβαια θα ήθελα να μου εξηγήσετε γιατί το λέτε αυτό, όταν την ίδια στιγμή η κυβέρνηση λέει ότι θα έχει 1,2 δις ελαφρύνσεις, ότι θα μειωθούν οι φόροι και το βασικότερο ότι μειώνεται ο φόρος στο πρώτο επίπεδο από το 22% στο 9%. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Κοιτάξτε, γιατί το λέτε καρμανιόλα τότε? Μπορούμε να απομονώνουμε για παράδειγμα αυτό που είπατε, τα παραδείγματα αυτά μιλώντας περί φοροελευθέρωσης και τα λοιπά. Όμως πρόκειται ξεκάθαρα για έναν ακόμα έναν προϋπολογισμό φοροαφέμαξης του λαού και φυσικά στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των επιχειρηματικών συμφερόντων στα πλαίσια πια αυτού του δρόμου ανάπτυξης. Και αν κάτι καταδεικνύεται και από τον φετινό προϋπολογισμό είναι ότι επιβεβαιώνεται μάλλον το γεγονός ότι αυτή η ανάπτυξη, η καπιταλιστική ανάπτυξη για την οποία πανηγύριζουν όλα τα άλλα κόμματα και από την κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας, δεν χωράει την ικανοποίηση ακόμα και στοιχειωδών εργατικών λαϊκών αναγκών. Γιατί αν δείτε και τα στοιχεία, διαψεύδουν τα όποια επιχειρήματα, στο σύνολό τους δηλαδή,
διαψεύδουν αυτά τα επιχειρήματα. Γιατί διαψεύδουν τα στοιχεία? Τα ορισμένα. Μα δείτε, την ίδια ώρα που μιλάνε για φοροελαφρύνση, την ίδια ώρα που ο υπολογισμός προβλέπει αύξηση των φορολογικών βαρών, έμεσα φορολογικά έσοδα, να το πούμε γενικά, κατά 700 εκατομμύρια ευρώ. Από την έμεση φορολογία, τον έμφυα και το φόρο φυσικών προσόδων. Και αντίθετα, ωφελημένοι είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, αφού μειώνονται κατά 450, περίπου 446, αν θυμάμαι καθ' τώρα τα νούμερα, εκατομμύρια ευρώ. Εδώ υπάρχει μια ερμηνεία που μου την έδωσε χθες ο κ. Μπάμπης. Γιατί να σας πω κάτι, ακόμα και στη λογική τη όποια φοροελάφρυνση, όπως είπατε, αναφερόμενο το 22 στο 9%, η όποια που είναι πολύ ελάχιστη, ψίχουλα κατά τη γνώμη μας, αυτή θα αφαιρεθεί στο πολλαπλάσιο με τους έμεσους φόρους. Εντάξει, τώρα βέβαια όλα αυτά είναι... Γιατί δείτε, ο στόχος και του φετινού, μάλλον του προϋπολογισμού του 2020, ακουμπά πάνω στις δεσμεύσεις για δημοσιονομικά για 3,5% πλεονάσματα, ακουμπά πάνω και βεβαίως συνεχίζει τις δεσμεύσεις μέσα του μεσοπρόθεσμου προγράμματος που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το ξεκίνησε. Και η Νέα Δημοκρατία το προχωρά. Κύριε Λαμπρόλη, λέει η κυβέρνηση λοιπόν ότι εγώ δίνω το μέρισμα το 2019. Για το 2020 λαμβάνω μέτρα ώστε να μειωθούν οι εισφορές των εργαζομένων. Πώς θα μειωθούν οι εισφορές των εργαζομένων? Καταργώντας ποιο? Τις ασφαλιστικές εισφορές. Γίνεται λόγος για τις ασφαλιστικές εισφορές. Ναι. Την ουσία καταργεί το μερίδιο των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, μειώνοντας παράλληλα τους εργαζόμενους, και από την άλλη μεριά με το φορολογικό νομοσχέδιο που θα φέρει θα υποχρεώσουν τους εργαζόμενους από την τσέπη τους να συμβάλλουν είτε στον τρίτο πυλώνα που λέμε την ιδιωτική ασφάλιση, προκειμένου να εξασφαλίσουν ενδεχομένως αύριο μεθαύριο μια αξιοπρεπή σύνταξη, είτε στο δεύτερο πυλώνα που θα είναι τα επαγγελματικά ταμεία του ταμείου τους. Το μόνο που θα μένει είναι για τον εργαζόμενο, από το μισθό του εννοώ, να πληρώνει το ποσό αυτό που θα αντιστοιχεί στη βασική της ύλης. Που ηρίστο εν παρόδο, και αυτές ακόμα οι ασφαλιστικές εισφορές προέρχονται, στο σύνολό τους εννοώ, προέρχονται από την εργασία του ίδιου του εργαζόμενου, από την εκμετάλλευση στην ουσία του ίδιου του εργαζόμενου. Και οι επιχειρηματίες ποτέ δεν βάζουν φράγκο. Έχω ένα μήνυμα ενός φιλοκρατή, του κυρίου Λυκούργου Καταβελάκη, ο οποίος λέει το εξής: πείτε στον συνομιλητή σας ότι η κυβέρνηση προχωράει στην αύξηση των συντάξεων και την αύξηση των επικουρικών, τις οποίες τις μείωσε η κακή κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτό είναι, κοιτάξτε τώρα, το να πάμε σε παραδείγματα συγκεκριμένα, εντάξει, μπορεί ενδεχομένως κάποιες να αυξηθούν κατά τη. Ναι, όμως το σύνολο των δαπανών για τις συντάξεις, ακόμα και στον προϋπολογισμό του 2020, είναι μειωμένο. Αυτό πώς εξηγείται? Τι σημαίνει μείωση δηλαδή? Και όταν έχεις ένα νόμο κατρόγκαλο ο οποίος υλοποιείται, και βεβαίως από εκεί και μετά, από το Γενάρη, ένα νέο ασφαλιστικό το οποίο προϊονίζει νέο πετσόκο και σε συντάξεις αλλά και στα επιδόματα και πάει λέγοντας. Πείτε μου κάτι, κύριε Λαμπρούλη. Χθες ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι μέσα στις αρχές του 20 θα μπουν οι μπουλντόζες στο ελληνικό και ότι μέσα στο επόμενο έτος θα έχουμε έργα ύψους ενός δις. Δεν είναι αυτό μια πολύ θετική εξέλιξη που και την ανάπτυξη της χώρας βοηθάει και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας? Κοιτάξτε, για το ελληνικό εμείς έχουμε συγκεκριμένη και είχαμε και την καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση, όλα αυτά και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το ελληνικό και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος είναι το πώς θα εξυπηρεθούν οι επενδυτικές ορέξεις, με την προοπτική βέβαια της κερδοφορίας των ομίλων ή του ομίλου, ο οποίος θα δραστηριοποιηθεί στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εμείς λέμε για παράδειγμα ότι θα μπορούσε αυτό όλο το ελληνικό, για παράδειγμα, να αξιοποιηθεί προς όφελος του λαού και των περιοχών ή των δήμων, αν θέλετε, της περιοχής. Κύριε Λαμπρούλη, με έργα υποδομής, με πράσινο και φυσικά με εργαζόμενους με σταθερή και μόνιμη εργασία. Ωραία, αν κάνεις μία επένδυση, η επένδυση θα δώσει εργασίες θέσεις εργασίας προσωρινές. Ακούστε με, πρώτα και αν θέλετε μου απαντάτε.
Θα λέει η κυβέρνηση λοιπόν, ή τέλος πάντων αυτοί που υποστηρίζουν την επένδυση στο ελληνικό, ότι ξέρετε κάτι, εγώ λοιπόν θα δημιουργήσω αυτό που έχω σχεδιάσει, αυτό σημαίνει θα κινηθεί χρήμα, θα υπάρξει ανάπτυξη, θα πάρει το κράτος λεφτά, αυτό σημαίνει ότι θα έχει να κάνει κοινωνική πολιτική και θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Να η ανάπτυξη. Από πού θα πάρει το κράτος λεφτά? Από τη φορολόγηση. Που ποια θα φορολόγηση, έχει στις επιχειρήσεις. Βεβαίως δεν θα έχει κάποια φορολόγηση. Χρήματα δεν θα πάρει. Μα εδώ έχουν πάρει μια σειρά από αποφάσεις μέσω αναπτυξιακών νόμων και τα λοιπά, για φοροελαφρύνσεις, για συνεχόμενα. Εδώ στον προϋπολογισμό αποτυπώνει τη μείωση των φορολογικών εισόδων από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Το 93% των φορολογικών εισόδων είναι, αφορά τη φορολογιασία του εισοδήματος των εργαζομένων, των συνταξιών και των λαϊκών στρωμάτων, και μόνο το 7% αφορά τους μεγάλους ομίλους και τις επιχειρήσεις. Αυτό μιλάμε για 4 δισεκατομμύρια, όταν ο λαός πληρώνει δεκάδες δισεκατομμύρια. Λέει, υποστηρίζει βέβαια η κυβέρνηση κατά στελέχη της ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα κίνητρο ο επιχειρηματίας να επενδύσει τα κέρδη του στη χώρα κίνητρα, και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Όμως, πολλά κίνητρα έχουν δώσει στους επιχειρηματίες και είναι πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε. Και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά την ίδια στιγμή που μιλούν για ανάπτυξη και θέλουν υποτίθεται ένα αναπτυξιακό προϋπολογισμό, περικόπτουν δαπάνες για την υγεία, στα νοσοκομεία δηλαδή, την κρατική χρηματοδότηση στα νοσοκομεία κατά 182 εκατομμύρια, όταν η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι τραγική. Και βεβαίως οι υπηρεσίες πολύ πίσω από τις ανάγκες του λαού μας. Η λογική των ΣΔΙΤ. Και όχι μόνο στην υγεία, αλλά και στην παιδεία αντίστοιχα. Η λογική των ΣΔΙΤ στην παροχή υπηρεσιών υγείας θα βοηθήσει. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Είμαστε αντίθετοι σε αυτό, ξεκάθαρα. Μάλιστα. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το παράδειγμα, το αναφέραμε και στη Βουλή, το παράδειγμα για παράδειγμα της Αγγλίας. Της Αγγλίας. Με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη συμπράξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τι είχε ως αποτέλεσμα? Την εκτόξευση της πληρωμής του κόσμου εκεί, των Άγγλων, των ασθενών, και πολύ δε περισσότερο την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, το κλείσιμο τμήματων κλινικών κτλ., αύξηση των ράντζων. Άρα για ποια βελτίωση, για ποια καλύτερη κατάσταση προϊονίζουν μάλλον οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κάτι τελευταίο, κύριε Αντιπρόεδρε. Η κυβέρνηση έχει αποφάσει να κλείσουν όλες οι λιγνητικές μονάδες μέχρι το 2023 και να υπάρξει μια μείωση του προσωπικού. Και αυτό βέβαια στο πλαίσιο εξυγχρονισμού, λέει η κυβέρνηση, και τήρησης των περιβαλλοντικών κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω ότι σήμερα στο Ριζοσπάστη είστε πολύ επιθετικοί εναντί αυτού, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κλείσουν λιγνητικές μονάδες. Μήπως όμως τελικά πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύσουμε και το περιβάλλον? Ακούστε, η όλη στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι αυτούσια η υλοποίηση της στρατηγικής που έχει συναποφασιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της απελευθέρωσης της ενέργειας. Με πρόσχημα λοιπόν το περιβάλλον, γιατί για παράδειγμα εμείς λέμε το εξής, ότι η Ελλάδα, κάθε χώρα, αλλά η χώρα μας εν προκειμένου, μπορεί και πρέπει να αξιοποιεί όλες τις εκείνες τις δυνατότητες που τις παρέχει, που τις παρέχονται, προκειμένου να παράγει ενέργεια. Μέσα σε αυτά είναι και ο λιγνίτης. Όπως επίσης στα πλαίσια αυτού που λένε της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής, αξιοποιώντας αυτό το επιχείρημα, μειώνουν ή καταργούν από το 28, ίσως και αργότερα, τέλος πάντων το 28, χρησιμοποίηση του λιγνίτη. Εμείς λέμε, γιατί να μην χρησιμοποιηθεί αυτή η φθηνή, για παράδειγμα, πολύ φθηνή ύλη για την παραγωγή ενέργειας, όταν υπάρχουν δυνατότητες και το περιβάλλον να προστατεύεται. Μάλιστα. Λοιπόν, από την παραγωγή εννοώ. Και όπως επίσης το ότι δεν αξιοποιούνται, το ότι μένουν στα αζήτητα, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλία, το φράγμα Σικιάς, υδροελεκτρικό έργο. Αυτό είναι αντιπεριβαλλοντικό έργο. Μάλιστα. Είναι έτοιμο, αλλά δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια. Μάλιστα. Και εδώ οι διαχρονικά είναι οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων. Ωραία. Κύριε Λαμπρούλη, έχω και ένα μήνα από ένα φίλο Κροατή, τον κύριο Σταύρο από την Οίκια. Μου κάνει και κριτική, γιατί ενώ μιλάω μαζί σας, σκοπίμως απέκρυψα το γεγονός ότι αύριο έχει στα προπύλαια συγκέντρωση κατά του προϋπολογισμού. Ναι, δεν, το απέκρυψα έτσι για να απαντήσω στο φίλο Κροατή. Θα το έλεγα εγώ στο τέλος. Αύριο λοιπόν, που είναι προγραμματισμένη
προγραμματισμένο το συλλαλητήριο του κόμματος, των εργαζομένων, συνταξιούχων. Εμείς καλούμε να είναι αγώσου το δυνατόν πιο μαζικό και να εναντίωσε σε αυτή την πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματα του λαού μας. Άρα 6,5 ώρα στα προπήλαια αύριο. 6,5 ώρα στα προπήλαια. Κύριε Λαμπρόλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.